Ευαγγελής 892 κατά Μάρκον Ευαγγέλιον 11 κεφάλαιο 12 εδάφιο. Ιώτα αλφα κεφάλαιο 11 κεφάλαιο 12 εδάφιο. Από το 11 εδάφιο θα διαβάσω, από το 11. Και εισήλθεν ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα και εις το Ιερόν, και αφού περιέβλεψε πάντα, επί δύο ώρα ή το ήδη προς εσπέραν, εξήλθε εις Βιθανίαν μετά τον 12. Και τι επαύριον, αφού εξήλθον από Βιθανία, σε πείνασε, και δόν μακρόθεν σικήν έχουσα φύλλα, ήλθεν άντυχον εύρη τι εν αυτή, και ελθόν επ' αυτήν, ουδέν εύρεν ημί φύλλα, διότι δεν είτο καιρός σήκον. Και αποκριθώς ο Ιησούς είπε προς αυτήν, μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου. Και οίκουον τούτο οι μαθηταί αυτού, και έρχονται εις Ιεροσόλυμα, και εισελθόν ο Ιησούς εις το ιερόν, άρχισε να εκβάλλει τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το ιερό, και τα στραπέζα των αργυραμιβών, και τα καθίσματα των πολλούντων τας περιστεράς ανέτρεψε, και δεν άφηνε να περάσει το της σκεύος δια του ιερού. Και δίδασκε λέγον προς αυτούς, δεν είναι και γραμμένον ότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη? Εσείς δε κάμετε αυτόν σπηλαίων ληστών. Και οίκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζήτουν πώς να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούνται αυτόν, επειδή πάσο όχλος εξεπλήτε το εις την διαδίδαχήν αυτού. Και ότε έγινε εσπέρα, εξήρχε το έξω της πόλεως. Και το πρωί διαβαίνοντες, είδον την σικήν εξηραμένη νεκριζών. Και ενθυμηθείς ο Πέτρος, λέγει προς αυτόν, Ραβή, η δε η σική την οποίαν κατηράστης εξηράνθη. Και αποκριθείς ο Ιησούς, λέγει προς αυτόν, έχετε πίστην Θεού, διότι αληθώς σας λέγω ότι ως της είπε προς το όρος τούτο σηκώθητη και ρίφθητη εις την θάλασσαν και δεν διστάσει εν την καρδία αυτού, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει γίνονται, θέλει σε αυτόν ότι ανήπει. Δια τούτο σας λέγω, πάντα όσα προσευχόμενοι ζητείτε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και όταν είσαστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε αν έχετε τι κατάτινος, δια να συγχωρήσει σε εσάς και ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας. Αλλά εάν εσείς δεν συγχωρείτε, ουδέ ο πατήρ σας ο εν της ουρανής θέλει συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Και έρχονται πάλιν εις Ιεροσόλυμα, και ενώ περιεπάτη εν το ιερό, έρχονται προς αυτόν οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Και λέγουσι προς αυτόν, εν ποια εξουσία πράττεις ταύτα, και τι σι έδωκεν την εξουσία ταύτην δια να πράττεις ταύτα? Ο δε Ιησούς αποκριθείς είπε προς αυτούς, θέλω σας ρωτήσει κι εγώ έναν λόγο και αποκρίθητε μη. Και θέλω σας είπε εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Το βάφτισμα του Ιωάννου εξ ουρανού ήτο ή εξ ανθρώπων? Αποκρίθητε μη. Και διαλογίζονται καθεαυτούς λέγοντες, εάν είπομεν εξ ουρανού, θέλει πει δια τι λοιπόν δεν εμπιστεύσατε σε αυτόν? Αλλά αν είπομεν εξ ανθρώπων, εφοβούντο των λαών, διότι πάντες είχον τον Ιωάννην ότι ήταν το όντι προφήτης. Και αποκριθέντες λέγουσι προς τον Ιησούν, δεν εξεύρωμεν. Και ο Ιησούς αποκριθείς λέγει προς αυτούς, ουδέ εγώ λέγω προς ημάς, εν ποια εξουσία πράττω ταύτα. Και έρχισε να λέγει προς αυτούς δια παραβολών, άνθρωπος της εφύτευσε αμπελώνα και περιέβαλεν σε αυτόν φραγμόν, και έσκαψεν υπολίνιον και κοδόμησε πύργον και μίστοσε αυτόν στους Γερμανούς, στους Γεωργούς και απεδίμησε. Και εν το καιρό των καρπών απέστειλε προς τους Γεωργούς δούλων για να λάβει παρά των Γεωργών τον καρπό του αμπελώνος. Εκείνοι δε πιάσαντε σε αυτόν έδιραν και απέπεμψαν κενών. Και πάλι απέστειλε προς αυτούς άλλων δούλων και εκείνων λιθοβολήσαντε επλήγωσαν την κεφαλήν αυτού και απέπεμψαν ή τιμωμένων. Και πάλι απέστειλε άλλων και εκείνων εφώνευσαν. Και πολλούς άλλους, τους οποίους έδιραν, τους δε εφώνευσαν. Έτσι λοιπόν, έχουν ένα Υιόν αγαπητό αυτού, απέστειλε και αυτόν προς αυτούς έσκατον, λέγον ότι θέλουσι εντραπή των Υιώνων. Εκείνοι δε οι Γεωργοί είπαν προς αλλήλους, ότι ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε ας φωνεύσομεν αυτόν, και θέλει είστε η μόνη κληρονομία. Και πιάσατε σε αυτόν, εφώνευσαν και έριψαν έξω του αμπελώνος. Τι λοιπόν θέλει κάμει ο Κύριος του αμπελώνος? Θέλει ελθεί και απολέσει τους γεωργούς και θέλει δώσει τον αμπελώνα εις άλλους.
Ουδέ τη γραφήν ταύτην ανεγνώσατε. Ο λίθος τον οποίο απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Και ζήτουν να πιάσω σε αυτόν και φοβήθησαν τον όχλον, επειδή εννόησαν ότι προς αυτούς είπε την παραβολήν και αφήσαντες αυτόν ανεχώρησαν. Και αποστέλωση προς αυτόν τεινάς των Φαρισαίων και των Ηρωδιανών, δια να παγιδεύσω σε αυτόν εις λόγον. Και εκείνοι ελθόντες λέγουσι προς αυτόν, διδάσκαλε, εξεύρωμαι ότι είσαι αληθής και δεν σε μέλει περί ουδενός, διότι δεν βλέπεις εις πρόσωπον ανθρώπων, αλλά επ' αληθείας την οδόν του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένον να δώσουμε δασμόν εις τον Κύριον ή ουχή, να δώσουμε ή να μη δώσουμε. Ο δε γνωρίσας την υπόκριση αυτών, είπε προς αυτούς, τι με πειράζετε, φέρετε μη δινάριον δια να είδω. Και εκείνοι έφεραν. Και λέγει προς αυτούς, τίνος είναι η εικόν αυτή και η επιγραφή. Ιδέ είπαν προς αυτόν, του Κέσαρος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, απόδοτε τα του Κέσαρος εις τον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν, και θαύμασαν δι' αυτόν. Και έρχονται προς αυτόν Σαδουκαίοι. Ήτινες λέγους είναι ότι δεν είναι Ανάστασης. Και ρώτησαν αυτόν λέγοντες, διδάσκαλε, ο Μωυσής μας έγραψε ότι αν αποθάνει την ως αδελφός, ο αδελφός και αφήσει γυναίκα και τέκνα δεν αφήσει, να λάβει ο αδελφός αυτού τη γυναίκα αυτού και να ξαναστήσει σπέρμα εις τον αδελφόν αυτού. Ήσαν λοιπόν 7 αδελφοί και ο πρώτος έλαβε γυναίκα και αποθνήσκον δεν αφήκε σπέρμα. Και έλαβε αυτήν ο δεύτερος και απέθανε και ουδέ αυτός αφήκε σπέρμα και ο τρίτος ως αυτός. Και έλαβαν αυτήν οι 7 και δεν αφήκαν σπέρμα. Τελευταίον πάντων απέθανε και η γυνή. Εν τη Αναστάση λοιπόν όταν αναστηθώσει, τίνος αυτόν θέλει είστε γυνή, διότι και οι 7 έλαβαν αυτήν γυναίκα. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν πλανάστε δια τούτο μη γνωρίζετε στας γραφάς μη δε τη δύναμη του Θεού, διότι όταν αναστηθώσει εκ νεκρών, ούτε νυμφεύουσιν ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι ως άγγελοι ή εν της ουρανής. Και περί δε των νεκρών ότι ανίστανται, δεν αναγνώσατε τη βίβλο του Μωυσέως, πως είπε προς αυτόν ο Θεός επί της βάτου λέγον, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Δεν είναι ο Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Σεις λοιπόν πλανάστε πολύ. Και προσελθών εις των γραμματέων, ως τις οίκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζον ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ρώτησεν αυτόν, ποια εντολή είναι πρώτη πασών? Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι άκουε Ισραήλ. Κύριος ο Θεός είναι ημών, είναι εις Κύριος. Και θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης διανοίας σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δευτέρα ομοία αυτή. Θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σε αυτόν. Μεγαλύτερα τούτον άλλη εντολή δεν είναι. Και είπε προς αυτόν ο γραμματεύς, καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι είναι εις Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού, και τον αγαπάτε εις αυτόν εξ όλης της καρδίας και εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της συνέσεως και εξ όλης της δυνάμεως, και τον αγαπά τον πλησίον σε αυτόν είναι πλειότερον πάντων των λοκαυτωμάτων και των θυσιών. Και ο Ιησούς ειδών αυτόν, ότι φρονίμως απεκρίθη, είπε προς αυτόν, δεν είσαι μακράν της βασιλείας του Θεού. Και ουδής πλέον ετόλμα να ερωτήσει αυτόν. Και αποκριθείς ο Ιησούς έλεγε, διδάσκον εν το ιερό, πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι Υιός του Δαβίδ? Διότι αυτός ο Δαβίδ είπεν δια του Πνεύματος του Αγίου, είπεν ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου, έως σου θέσω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον, και πόθεν είναι Υιός αυτού? Και ο πολύς όχλος οίκουεν αυτόν ευχαρίστος. Και έλεγε προς αυτούς εν τη διδαχή αυτού, προσέχετε από τον γραμματέον ήτινες θέλουσι να περιπατώσουν στολισμένοι και αγαπώσει τους ασπασμούς εν τες αγορές και πρωτοκαθεδρίες εν τες συναγωγές και τους πρώτους τόπους εν της δείπνης, ήτινες κατατρόγουσιν τα σοικίας των χειρών και τούτο επί προφάσει ότι κάμνουσιν μακράς προσευχάς. Ούτι θέλουσι λάβει μεγαλυτέραν καταδίκην. Και καθίσας ο Ιησούς απέναντι του γαζοφυλακίου, εθεωρεί πως ο όχλος έβαλε χαλκόνι στο γαζοφυλάκιο. Και πολλοί πλούσιοι έβαλαν πολλά. Και ελθούσα μία χείρα πτωχή, έβαλε 2 λεπτά. Του τέστηνε ένα κορδράντι. Και προσκαλέσας τους μαθητάς αυτού, λέγει προς αυτούς,
Αληθώς σας λέγω ότι η χείρα αυτή η πτωχή έβαλε περισσότερων πάντων όσοι έβαλαν στο γαζοφυλάκιο. Διότι πάντες εκ του περισσεύματος αυτούν έβαλαν, αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχεν όλη την περιουσία αυτής. Αμήν. Αφού εισήλθε ο Κυριός μας τριανδευτικά το Σάββατο και όλοι έκραζαν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου και ο Σανά, το βράδυ εισήλθε στο ιερό, επέστρεψε εκτός Ιερουσαλήμ και από τη Δευτέρα αρχίζει τώρα το θέλημα του Θεού να εξελίσσεται και να εκτιλήσεται στη ζωή του, καθώς αποτελεί τον αμνών του Θεού που ήλθε να σώσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες. Είναι πια η δεκάτη μέρα έως δεκάτη τετάρτη της δοκιμασίας, η περίοδος της δοκιμασίας του αμνού. Πρέπει να βρεθεί άμωμος ο αμνός, ώστε άμωμοσον να θυσιαστεί και να καταφαγωθεί κατά το Πάσχα των Ιουδαίων την Πέμπτη το βράδυ, που είναι η μέρα του Πασχάλιου δείπνου, όπως λεγότανε στους Εβραίους, Πέμπτη βράδυ, τη 14η του πρώτου μηνός. Από την επόμενη μέρα, την Παρασκευή, αρχίζει η εβδομάδα των Αζήμων, το Πάσχα των Εβραίων. Τώρα λοιπόν μένουν οι τρεις επόμενες ημέρες, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, τέσσερις ημέρες θα έλεγα, που θα δοκιμαστεί. Τρεις στην πραγματικότητα είναι, που θα δοκιμαστεί ο Υιός του Θεού, ο αμνός του Θεού, ότι είναι άμωμος και Άγιος. Τη δεύτερη μέρα λοιπόν, τη Δευτέρα, τη λεγόμενη σε εμάς Μεγάλη Δευτέρα, αφού εξήλθον από Βιθανίας, επείνασε και μακρόθεν είδε σικήν που είχε φύλλα και ήλθε να βρει εν αυτή αν τυχόν υπάρχει καρπός. Και το αποτέλεσμα είναι ότι ενώ επίναγε και έψαξε να βρει καρπός αυτήν, δεν βρήκε παρά μόνο φύλλα, δεν ήταν ο καιρός των σίκων και ο Κύριος απεκρίθη προς τη σικιά. Βλέπετε, δηλαδή με τον καρπό μιλάει ο άνθρωπος στο Θεό. Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, το δέντρο φαίνεται από τους καρπούς. Εάν το δέντρο έχει καλούς καρπούς, μιλάει στο Χριστό. Όταν το δέντρο έχει καρκούς καρπούς, πάλι μιλάει στο Χριστό. Και γιατί, τι εννοώ μιλάει? Γιατί είναι ο μόνος που μπορεί και διακρίνει και την καρδιά του ανθρώπου, αλλά και τους νεφρούς του ανθρώπου. Δηλαδή και τις επιθυμίες και τη δύναμη. Και η καρποφορία του ανθρώπου δεν εξαρτάται ούτε από τις επιθυμίες, ούτε από τη δύναμη, αλλά εξαρτάται από την πρόθεση που έχει ο άνθρωπος να καρποφορήσει ενώπιον του Θεού. Να φέρει καρπό καλό και ο καρπός να μένει, καθώς λέγει ο Χριστός, σας διέταξα να υπάγετε, να φέρετε καρπό. Και ο καρπός σας να μένει εις δόξαν Θεού Πατρός, και αυτό είναι το ζητούμενο από το Χριστό για μας. Το ζητούμενο από μας προς τον Χριστό είναι η Βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη αυτού. Το ζητούμενο από το Χριστό σε μας είναι η καρποφορία. Εάν δεν έχουμε καρπό, τότε ο Κύριος αποκρίνεται μέσα από το Λόγο Του. Όπως λέγει, υπήρχε κάποιος γεωργός που είχε μια σικιά. Περάσαν τρία χρόνια, δεν έκανε καρπό και είπε να την κόψω, και λέει ο ιδιοκτήτης να την κόψω, και λέει ο κήπουρος, άστι να την φροντίσω ένα χρόνο ακόμη και αν δεν κάνει καρπό, κόφτη. Αδερφοί αγαπητοί, μην το ξεχνάμε ποτέ στη ζωή μας. Το ζητούμενο του Χριστού κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας είναι ο καλός καρπός. Κάθε δευτερόλεπτο της ζωής μας. Και ο καλός καρπός πρώτα-πρώτα είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, έπειτα η ομολογία μας, η ζωή μας εν γέννη, να έχει
αγιασμό, καθαρότητα και πάνω σε αυτή την αγία ζωή ο Χριστός ανταποκρίνεται με καρποφορία σωτηρίας ψυχών. Ο άνθρωπος ο οποίος πέφτει, θα πέσουμε βέβαια, αλλά πρέπει γρήγορα να μετανοήσουμε. Η μετάνοια είναι η έμπρακτη με έργα, είναι ο πρώτος καρπός μετανοίας. Είναι ο πρώτος, το πρώτο έργο πίστεως. Η μετάνοια και η επιστροφή, η επίγνωση ότι είμαστε άνθρωποι αδύναμοι, ουτιδανοί και τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς τον Χριστό. Απεκρίθη λοιπόν ο Χριστός στη σικιά αυτή, καθώς είδε ότι ενώ επίναγε δεν είχε να του δώσει τίποτα. Βεβαίως η σικιά στο Λόγο του Θεού και στο Ευαγγέλιο του Χριστού είναι ο λαός Ισραήλ, για τον οποίον ήρθε ο Χριστός να κηρύξει τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τη νέα υγιένουσα διδασκαλία και να τους ελευθερώσει από τους καταδυναστευομένους στο διάβολο, αλλά αυτοί δεν είχαν καρπό γιατί δεν τον δέχθησαν. Δεν εδέχθησαν το λόγο του. Δεν εδέχθησαν την αγάπη του. Είναι για αυτούς που έκλαψε όταν κατέβαινε και είδε την Ιερουσαλήμ πάνω στο γαϊδουράκι. Ήθε να εγνώριζες εσύ τουλάχιστον αυτό το οποίο κάνει ο Θεός σε σένα. Ο Θεός να μας δώσει αυτό τον καλό φόβο, τον αγαθό φόβο, ότι ο Θεός ζητάει από μας καρπό και κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε καρποφόρα δέντρα. Κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε έτσι όπως ο Θεός θέλει. Να πράττουμε έτσι όπως ο Χριστός θα έπρατε. Να περπατάμε έτσι όπως ο Χριστός θα περπατούσε. Γιατί μέσα από τον Χριστό βλέπουμε το Θεό, αλλά μέσα από την Εκκλησία Του, μέσα από τα παιδιά του Θεού, πρέπει οι άνθρωποι να βλέπουν τον Χριστό. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, να φυλάμε τις καρδιές μας, να μην αφήνουμε την καρδιά μας να έχει πίκρα, αντιπάθεια, μίσος, κρίση, κατάκριση. Γιατί ο Θεός θα ανταποκριθεί στην καρποφορία σου. Με όποιο μέτρο κρίνεις, θα κριθείς. Άμα κρίνεις με μέτρο γεμάτο, πιεσμένο, συγκεκαθισμένο, με το ίδιο μέτρο θα ανταποκριθεί ο Χριστός. Αν κρίνεις με μέτρο αυστηρότητος τους άλλους, με μέτρο αυστηρότητος θα σε κρίνει ο Χριστός. Αν κρίνεις τους άλλους με μέτρο επιοικίας, συγχωρητικότητος, με μέτρο επιοίκειας και συγχωρητικότητος θα σε κρίνει ο Θεός. Ο Χριστός ανταποκρίνεται πάντοτε στην εκζητούμενη, επιζητούμενη από Αυτόν καλή, ευλογημένη και άγια καρποφορία. Όταν είδε λοιπόν δεν είχε κανένα καρπό η σικιά, είπε ο Κύριος προς αυτήν, «Μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει καρπόν από σου». Την απέκοψε. Την απέκοψε με το λόγο του. Κανένας να μη φάει πια καρπό από σένα. Και οι μαθητές το άκουσαν. Και μπήκαν στο Ιεροσόλυμα και μπήκε στο Ιερό και εκεί άρχισε με την εξουσία του Υιού του Θεού, με την εξουσία που ο Θεός του είχε δώσει εξαιτίας της υπακοής του στο λόγο του, του αγιασμού του, αλλά και της ευλάβειάς του, γιατί εξαιτίας της ευλάβειας εισηκούστη από τον Πατέρα, και ευλάβεια είπαμε είναι η μεταμεγάλης προσοχής, εξέταση του Λόγου του Θεού για να περπατάει κανείς ακριβώς στο Λόγο του Θεού, μη ο σάσοφος αλλά ο σοφός, με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Και έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η διαφορά χριστιανού από χριστιανού είναι στη λεπτομέρεια. Στη λεπτομέρεια του Λόγου του Θεού. Αφού εισήλθε λοιπόν με την εξουσία του Υιού του Θεού, με την εξουσία του υπήκοου κατά πάντα στο Λόγο του Θεού, άρχισε να εκβάλει πρώτον τους πολλούντας και τους αγοράζοντας εν τη ιερό. Εν το ιερό δηλαδή άρχισε να βγάζει όσους δεν έπρεπε να είναι στο ιερό. Πρώτον τους πολλούντας και τους αγοράζοντας. Μέσα στο ναόν του Θεού
Δεν πρέπει να υπάρχει εμπόριο. Και ο πρώτος ναός του Θεού είναι το σώμα μας, γιατί το Πνεύμα του Άγιου κατοικεί μέσα μας. Δεν πρέπει να υπάρχει το πνεύμα του εμπορίου, του κέρδους. Όχι δεν θα εργαζόμαστε, αλλά να κυριαρχεί η επιθυμία του κέρδους. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι τα στράπεζα των αργυραμιβών, η εκμετάλλευση. Οι αργυραμιβοί τι κάνανε, αλλάζανε χρήματα. Εκμεταλλευόντουσαν το λαό του Θεού. Η εκμετάλλευση. Τρίτον, τα καθίσματα των παλούντων παρισταράς ανέτρεψε. Αυτούς που κερδίζουν πουλώντας για τη λατρεία του Θεού. Δώσε μου 100 ευρώ να έρθω σπίτι σου να κάνω προσευχή, παραδείγματος χάρη. Ο Θεός να μας φυλάει. Και δεν άφηνε να περάσει κανένα σκεύος δια του ιερού. Τίποτα ξένο δεν πρέπει να μπαίνει στο ναό του Θεού. Μα τίποτα ξένο. Ξένο δηλαδή έξω από το Λόγο του Θεού, από την παρουσία του Θεού και από την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Και δίδασκε αυτό το οποίο είναι η μεγίστη κατά την ταπεινή μου γνώμη, και αν κάνω λάθος ο Θεός να με συγχωρέσει, εδώ γνώμη λέω, η μεγίστη της διδασκαλίας του οίκου του Θεού. Δεν είναι γεγραμμένο ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής, όχι για σας μόνο, για όλα τα έθνη. Πρώτον λοιπόν, ο οίκος του Θεού δεν μπορεί να ονομάζεται με κανέναν άλλο λόγο. Και δεν έχει καμία άλλη αποστολή παρά μόνο την προσευχή. Τι λέει στις πράξεις των Αποστόλων ο Λόγος του Θεού? Ήσαν προσκαρτερούντες. Στον οίκον του Θεού πλησιάζουμε προσκαρτερούντες να μας επισκεφτεί ο Χριστός. Να μας μιλήσει, να μας δώσει, να ενεργήσει. Είναι λοιπόν σημαντικότατο ότι ο οίκος του Θεού δεν είναι οίκος επίδειξης των πνευματικών χαρισμάτων. Δεν είναι οίκος επίδειξης των φυσικών χαρισμάτων. Δεν είναι η επιθυμία να κηρύξω, η επιθυμία να προφητεύσω. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο οίκος του Θεού είναι έρχομαι για να προσευχηθώ. Όποιος δεν το κατανοήσει αυτό, ότι είναι οίκος προσευχής, δεν έχει τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει μέσα στον οίκο του Θεού, σαν αυτόν που έχει κατανοήσει ότι πάω στην εκκλησία για να προσκαρτερήσω, να προσευχηθώ, να εξητήσω, να μου μιλήσει ο Θεός, να με ελέγξει ο Θεός, να με διορθώσει ο Θεός, να με αυξήσει ο Θεός, να με οδηγήσει ο Θεός. Οίκος προσευχής και δια πάντα τα έθνη. Όχι μόνο για σένα. Η Εκκλησία, ο οίκος του Θεού δεν ανήκει σε ανθρώπους. Είναι οίκος Θεού. Και ο οίκος του Θεού είναι ανοιχτός για όλα τα έθνη. Για οποιονδήποτε άνθρωπο. Δεν είναι μόνο για τους δικούς μας. Εννοώ τους φίλους μας. Δεν είναι μόνο δικά μας, δικιά μας. Μία νοοτροπία ασήμαντη, που όμως δεν είναι ωραία. Αυτή είναι η θέση μου, σήκω εγώ κάθομαι εδώ. Όχι αδερφοί, δεν μας ανήκει τίποτα από εδώ. Το μόνο που μας ανήκει εδώ μέσα είναι ο τόπος για τα γόνατα. Δεν έχουμε, μέσα εδώ δεν είναι δικό μας τίποτα. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Ό,τι υπάρχει εδώ μέσα ανήκει στο Χριστό. Και αν υπάρχει αυτή η νοοτροπία σε κάποιον, ιδιοκτησιακό καθεστώς, η σκέψης, η φρόνημα, δεν είναι βάρεστο εις το Θεό. Αυτή η Εκκλησία ανήκει σε εσάς, σε όλους μας, εντός και αυτούς που θα φέρει εκ των εκτός. Και ό,τι γίνεται εδώ πέρα γίνεται για τη δόξα του Θεού. Ο οίκος μου λοιπόν θέλει ονομαστεί οίκος προσευχής διαπάντα τα έθνη. Και τι μπορεί να γίνει αν δεν έχουμε αυτό το φρόνημα? Να τον κάνουμε σπήλαιο ληστών. Να αρχίζουμε δηλαδή να επιπορευόμαστε. Ο ληστής τι κάνει? Κλέβει, κακοποιεί,
δέρνει, εκμεταλλεύεται. Πολύ ωραία λέξη, ληστής. Για σκεφτείτε να έρθει κάποιος στην εκκλησία και να τον ληστεύουμε. Να τον ληστεύουμε και πνευματικά και φυσικά. Πνευματικά να του κλέβουμε την ειρήνη. Να τον κακοποιούμε. Φυσικά είναι πιο εύκολο να το βρούμε. Στην εκκλησία ερχόμαστε όχι για να πάρουμε, για να δώσουμε. Δεν είναι τόπος κέρδους. Είναι τόπος προσφοράς και λατρείας. Μέσα στην εκκλησία ερχόμαστε και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την ψυχή μας στο Θεό και στα αδέλφια μας. Γι' αυτό σας παρακαλώ πολύ. Προσέξτε αδερφοί αγαπητοί την καρδιά σας και θα την καταλάβουμε την καρδιά μας καθώς είναι γεγραμμένο εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα. Τι λέμε. Έστω και αν δεν το ακούει κανείς, τα ακούει ο Θεός. Γι' αυτό τι λέμε να είναι αγαθό, να είναι βάρεστο εις το Θεό, να είναι παρηγοριά, να είναι ενίσχυση, να είναι στήριξης, να είναι αγιασμός, καθαρότητα, αγάπη, αλήθεια. Αυτή είναι η Εκκλησία του Θεού. Και γιατί το επιμένω αυτό? Γιατί αν δεν είμαστε έτσι και όποιος δεν είναι έτσι, ο Θεός μακροθυμεί, αλλά ήρθε τη στιγμή που τον βγάζει από την Εκκλησία. Και αν σε βγάλει ο Χριστός από την Εκκλησία, δεν ξαναμπαίνεις. Ο Χριστός βάζει μέσα στην Εκκλησία, αλλά και βγάζει από την Εκκλησία. Και μερικές φορές βγάζει με τρόπο επώδυνο, θα σε εξεμέσω. Ή αλλού λέει, σηκώνει το φτιάρι και λυκμίζει, ώστε το άχυρο να το πάρει ο αέρας και να φύγει. Ποιος είναι ο αέρας? Παν άνεμος διδασκαλίας. Με πάντα άνεμο διδασκαλίας, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Να σε πάρει ο αέρας και να μην πέσεις μέσα στο αλώνι. Ποιος πέφτει μέσα στο αλώνι? Το στάρι. Τι είναι το στάρι? Καρπός. Καρποφορία. Ο Θεός να μας φυλάει. Άκουσαν οι γραμματείς και οι αρχιερείς και ζητούσαν, ακούγοντας τα λόγια αυτά που ακούμε και εμείς σήμερα, να απολέσωσιν αυτόν, διότι εφοβούντο αυτόν, επειδή ο όχλος εξεπλήτετο εις την διαδαχήν αυτού. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι το άλλο μεγάλο μυστικό. Ζηλεύαν οι γραμματείς, αισθανόντουσαν ότι ήταν σπουδαίοι. Δεν είμαστε σπουδαίοι, αδερφιά μου. Τιποτένιοι είμαστε. Όταν μπαίνουμε μέσα καμαρωτοί και κορδωτοί, νομίζοντας ότι είμαστε σπουδαίοι, το χάσαμε το παιχνίδι. Οι γραμματείς λοιπόν και οι αρχιερείς νομίζαν ότι ήταν σπουδαίοι και ήταν για το λαό. Αλλά βλέποντας ότι ο λαός άκουγε αυτόν, άρχισαν αντί να προσέχουν ακόμη με μεγαλύτερη προσοχή τι λέει και τον ακούν οι άλλοι. Τον ζήλεψαν, με αποτέλεσμα θέλησαν να τον σκοτώσουν. Ίχνος αγάπη στην καρδιά αυτών των ανθρώπων. Όταν έλεγε ο Λόγος του Θεού να αγαπήσει τον πλησίον σαν τον εαυτό σου, αυτοί ούτε του λόγου δίναν σημασία. Αλλά δεν γίνεται τίποτα αν δεν το επιτρέψει ο Θεός. Δεν είναι η στιγμή να τον σκοτώσουν, έχει ακόμη να περάσει από τις δοκιμασίες όλων των αρχόντων του Ισραήλ. Έφυγε λοιπόν και μπαίνουμε τώρα στη Μεγάλη Τρίτη. Το επόμενο πρωί, αφού γύρισε πάλι στη Βιθανία, ανεβαίνοντες μαζί με τους μαθητάς, είδαν τη σικιά ξεραμένη, Θεός να φυλάει, εκ των ριζών. Μέσα σε μια νύχτα. Ξεραμένη εκ των ριζών. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του άκαρπου χριστιανού. Έχετε δει χριστιανό ξεραμένο? Εγώ έχω δει. Δεν έχει ίχνος δροσιάς και ευλογίας. Ξερός παντού. Στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στη δουλειά του, στην εκκλησία, στο έργο. Ξερός.
γιατί δεν φοβήθηκε το Θεό για την καρποφορία του. Δεν σκέφτηκε το Θεό για την καρποφορία του. Βέβαια αυτό δεν συμβαίνει αμέσως, γιατί είναι μακρόθυμος ο Θεός. Αλλά είναι και επίρ καταναλύσκων. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί μου. Και ξέρετε ποιο είναι το φάρμακο σε όλα αυτά? Ένα είναι το φάρμακο. Ταπεινός σου, αδερφέ, να βρεις χάρη από το Θεό. Πες έκανα λάθος. Δεν χρειάζεται να ταπεινωθείς και να ξεφτυλιστείς στους ανθρώπους αν το φοβάσαι. Ταπεινός σου όμως το Θεό. Μη δικαιολογείς τον εαυτό σου. Πες έκανα λάθος, Χριστέ μου. Ο Αδάμ δικαιολόγησε τον εαυτό του και η Εύα. Η Εύα με υπάτησε. Κάτσε βρε Αδάμ. Τι θα πει η Εύα σε υπάτησε? Κάποιος, μπορούμε να ρίξουμε τις ευθύνες σε άλλους. Αυτός φταίει, εκείνος φταίει. Και η Εύα τι είπε? Όφης με υπάτησε. Και να σας πω και κάτι, και οι δυο αλήθεια είπανε. Αλλά είναι μια αλήθεια που είναι έξω από την αλήθεια του Ευαγγελίου. Αυτή η αλήθεια που είναι έξω από την αλήθεια του Ευαγγελίου είναι θανατηφόρα. Η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι με απάτησε γιατί εγώ απατήθηκα. Ναι, χρησιμοποίησε ο εχθρός την Εύα. Ναι, χρησιμοποίησε ο εχθρός το φίδι. Αλλά τι σχέση έχει, εγώ τι κάνω? Εγώ τι κάνω? Ναι, αλλά το είπε αυτός, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Ποτέ, αδερφοί, μην ακούμε άνθρωπο. Όποιος και να είναι αυτός. Μόνο ο Χριστός έχει την απόλυτη αλήθεια. Όλοι εμείς είμαστε λανθασμένοι. Άνθρωποι ασήμαντοι, ουτιδανοί, άχρηστοι. Και όλοι στρέφουμε το βλέμμα μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Από εκεί θα βρούμε το δρόμο και από την οδηγία βεβαίως του Πνεύματος του Αγίου, το δρόμο που πρέπει ο καθένας από εμάς να περπατήσει. Και όταν, αδελφοί, το έπαθα και σήμερα ακόμη, όταν η καρδιά μας σκληρινθεί, με δίκιο. Γιατί πολλές φορές σκληρύνεται η καρδιά μας γιατί έχουμε δίκιο. Αυτό δεν μας δικαιώνει το ότι έχουμε δίκιο. Η καρδιά μας σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να σκληρύνεται. Σε καμία περίπτωση, ποτέ. Η καρδιά μας πρέπει να είναι πάντα απαλή και τρυφερή. Το πνεύμα μας πάντοτε πράο και ησύχιο. Και ο μόνος τρόπος και η μόνη απόλυτη θεραπεία είναι να μετανοήσεις, να ζητήσεις συγγνώμη από το Θεό, να εξομολογηθείς το λάθος σου για να βρίσκεις πάντοτε χάρη από το Θεό. Τέλειωσε και... Όχι, δεν τέλειωσε. Είμαστε στην τρίτη πια μέρα και όταν είδαν τη σικιά ξεραμένη εκ των ριζών, ο Πέτρος θυμήθηκε αυτά που είπε ο Κύριος καθώς κατηράστη. Όπως είναι ευλογό, είναι και καταρώμε. Ο μόνος ο οποίος έχει δικαίωμα να ευλογεί και να καταράται είναι ο Χριστός. Εμείς το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι να ευλογούμε πάντοτε. Γιατί αλλιώς θα κρίνουμε. Ενώ όταν ευλογούμε, εκφράζουμε την αγάπη που ο Θεός έχει γεμίσει την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου. Και τον εχθρό μας θα τον ευλογούμε. Και αυτόν που μας μισεί θα τον ευλογούμε και θα προσευχόμαστε. Και θα τον αγαπάμε. Και αυτόν που μας κατηγορεί ιδιαιτέρως θα τον ευλογούμε. Και αυτόν που μας βλάπτει ιδιαιτέρως θα τον αγαθοποιούμε. Γιατί τότε κερδίζουμε ένα μεγάλο δώρο. Μας χρωστάει χάρη ο Θεός. Και ξέρεις τι θα πει να σου χρωστάει χάρη ο Θεός? Ξέρεις τι θα πει να σου χρωστάει χάρη ο Θεός? Όχι να ταπεινώνεσαι για να βρίσκεις χάρη, που είναι ο μόνος τρόπος, αλλά με το να αγαπάς τους εχθρούς σου, αυτούς που σε μισούνε, να προσεύχεσαι για αυτούς, αυτούς που σε αδικούνε, να τους αγαθοποιείς, και αυτούς που σε κατηγορούν να τους ευλογείς. Πόσο χαίρεται ο Θεός. Και λέει σε σένα από εδώ και πέρα σου χρωστάω χάρη. Μία χάρη, δύο χάρες, τρεις χάρες, τέσσερις χάρες. Όταν θα τις χρειάζεσαι εκεί θα είμαι έτοιμος εγώ να σου δώσω. Αλληλούια. Και απεκρίθη ο Ιησούς τον Πέτρο. Έχετε πίστη Θεού.
Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, είναι επίσης ένα μεγάλο μυστικό. Ποια είναι η πίστη του Θεού που είναι τόσο σημαντική? Και ό,τι λες γίνεται. Διαφορετικά και πιο σωστά, και ό,τι λες το κάνει ο Θεός. Έχετε πίστη Θεού, γιατί αληθώς σας λέγω ότι όποιος πει στο όρος αυτό σήκω και ρίψω στη θάλασσα, πρώτον και δεν διστάσει εν την καρδία του, αλλά πιστεύσει, αυτή είναι η πίστη Θεού, που διώχνει το δισταγμό πρώτα για να πιστέψει δεύτερα. Δεύτερον, ποιος είναι ο δισταγμός? Η ολιγοπιστία, η απιστία. Για να δούμε όμως το τέλος της υποθέσεως. Εάν δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστεύσει ότι εκείνα τα οποία λέγει προς τον Κύριο γίνονται, εξάπατος θα γίνει σε αυτόν ό,τι ανήπει. Δια τούτο σας λέω, όσα προσευχόμενα ζητείτε, εξεύρετε ότι λαμβάνετε, πιστεύετε ότι λαμβάνετε και θέλει γίνει σε εσάς. Πότε όμως? Και όταν στέκεστε προσευχόμενοι με πίστη Θεού για να ζητείτε και να λαμβάνετε, συγχωρείτε. Αλλιώς η προσευχή σας δεν είναι πίστης Θεού. Συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος. Για οποιοδήποτε λόγο. Δικαιολογημένο, αδικαιολόγητο, δεν έχει σημασία. Ο Θεός τον άφησε να πει, να κάνει οτιδήποτε, γιατί πρέπει εσύ να δοκιμαστείς. Πρέπει εσύ να βρεθείς δόκιμος. Πρέπει εσύ να βρεθείς άγιος. Για να έχεις πίστη Θεού. Για να έχεις ελπίδα να έχεις πίστη Θεού. Εάν όμως η καρδιά σου βράζει. Σήμερα λοιπόν κάποιος είπε σε μένα κάτι, το έμαθα εγώ, το άφησα και λέω δεν βαριέσαι, πρώτη φορά είναι. Όταν όμως έπεσα και κοιμήθηκα, το ξαναθυμήθηκα και έβρασα. Έβρασα, μα κύριε δεις βράσιμο. Και θα τον βλέπω και θα γυρίζω το πρόσωπο μου αλλού, έλεγα στον εαυτό μου. Και προχώραγα και θα δεις θα του πω. Και σηκώθηκα από το κρεβάτι, εμβρασμό. Και ήρθα στην εκκλησία, γιατί κοιμόταν η Άννα, κάθισα το διάβασα και όταν το διάβασα αυτό έσβησε ο βρασμός. Διαλύθηκε ο βρασμός. Πάει ο βρασμός. Λέω Χριστέ μου, τι άθλιος που είμαι. Είδατε πόσο εύκολα μπορούμε να πέσουμε. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό τι εύκολα μπορούμε και να σηκωθούμε. Με τη χάρη του Χριστού. Και πάλι γέμισε η καρδιά μου με την ειρήνη του Θεού. Ο βρασμός είναι κακό σημάδι. Θα σκάσει χύτρα, αν δεν την ανοίξεις να φύγει, κάνει μπαμ και θα σκάσει. Όταν είσαστε λοιπόν, είσταστε προσευχόμενοι, συγχωρείτε εάν έχετε τι κατάτινος, γιατί τότε και μόνο τότε θα συγχωρήσει σε εσάς και ο Πατέρας σας, ο εν της ουρανής, τα αμαρτήματά σας, και ποιος είναι αυτός να πει ότι δεν έχει αμαρτήματα? Άρα μένουν τα αμαρτήματα πάνω μου, άρα δεν μπορώ να έχω πίστη Θεού, άρα ό,τι και να ζητάω, εις μάτιν τα ζητάω. Άχριστος χριστιανός. Προσεύχεται χωρίς αποτέλεσμα. Και η προσευχή του μπορεί να γίνει και βδέλυγμα στα μάτια του Θεού. Θυσία με μόμο. Προσφορά με μόμο. Βδέλυγμα εις το Θεό. Αν δεν συγχωρείτε, ούτε ο Πατέρας σας ο εν της ουρανής θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Εάν συγχωρείτε, σας χρωστάει χάρη ο Θεός. Εάν δεν συγχωρείτε, τα αμαρτήματά σας μένουν επάνω σας. Τι μυστήριο πράγμα είναι. Ο Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Γι' αυτό θέλει ο Χριστός να έχουμε καλό καρπό. Δεν συγχωρώ, δεν έχω καλό καρπό. Και όταν δεν έχω καλό καρπό, μπορεί το τέλος να είναι ξερός από τη ρίζα. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει. Και όσο πιο πολύ επιτρέπει ο Θεός να δοκιμάζεσαι, να σκέφτεσαι ότι τόσο περισσότερο ετοιμάζει ο Θεός ευλογία για σένα. Γιατί?
Γιατί δεν είναι πειρασμός, είναι πειρασμός ανθρώπινος, δεν είναι πάνω από τη δύναμή σου. Αλλά σύν το πειρασμό, ο Χριστός θα κάνει και την έκβαση για να μπορείς να υποφέρεις. Από εδώ και πέρα τώρα αρχίζουν οι δοκιμασίες του Ιησού, ιδιαίτερα την Τρίτη, αλλά και την Τετάρτη, τη Μεγάλη Τρίτη που είμαστε τώρα. Πρώτα έρχονται οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι, οι άρχοντες του λαού. Και θέλουν να τον πιάσουν από λόγο τώρα. Πρέπει να τον πιάσουν από λόγο για να έχουν να τον κατηγορήσουν. Και του λένε, με ποια εξουσία πράττεις αυτά και αδειάζεις το ιερό και φωνάζεις και κάνεις όλα αυτά που λες, που κάνεις και λες αυτά που λες. Ποιος σου έδωκε αυτή την εξουσία για να πράττεις αυτά? Περιμένουν λοιπόν να απαντήσει αλήθεια. Και αν απαντήσει αλήθεια θα τον κατηγορήσουν. Αλλά ο Κύριος μας απαντάει με σοφία. Αυτή τη σοφία θέλουμε κι εμείς. Την πίστη του Θεού και τη σοφία του Θεού. Θα σας πω, αλλά πρώτα θα σας ρωτήσω και εσείς θα μου απαντήσετε. Και αν μου απαντήσετε εσείς, θα σας απαντήσω κι εγώ. Το βάφτισμα του Ιωάννου από τον ουρανό ήταν από τους ανθρώπους, πέστε μου, βρέθηκαν σε αδυναμία. Η σοφία του Θεού φέρνει σε αδυναμία τον άνθρωπο. Τους άλλους ανθρώπους. Δεν φέρνει η εξουσία, η δύναμη, γιατί στη δύναμη απαντάει ο άλλος με δύναμη. Στη σοφία αφοπλίζει το άλλος. Γι' αυτό τι είπε ο Κύριος παραδείγματος χάρη στον Ιερεμία. Θα πηγαίνεις όσους εγώ σε στέλνω, θα λες αυτά που εγώ θα σου λέω, μη φοβάσαι, θα θυμώσουνε, θα έρθουν εναντίον σου, αλλά εγώ θα είμαι αυτός που θα σε ελευθερώνω. Λένε, δεν σου αποκρινόμαστε με ποια εξουσία, αν το βάφτισμα του Ιωάννου ήταν με εξουσία ουράνια ή εξ ανθρώπων, γιατί αν έλεγαν ουράνια θα τους έλεγε δεν πιστεύατε σε αυτόν. Αν εξ ανθρώπων, τον είχαν οι άνθρωποι τον Ιωάννη σαν προφήτη, θα βρίσκαν τον πελάτος. Και ο Κύριος λέει, ούτε κι εγώ σας λέω. Και τότε αποκρίνεται σε αυτούς που πήγαν να τον παγιδεύσουν. Απόκριση Θεού. Ελάτε να σας πω κι εγώ μια παραβολή. Ήταν κάποιος άνθρωπος που εφύτευσε αμπελώνα, περιέβαλε αυτόν με φραγμόν, έσκαψε υπολίνιον, οικοδόμησε πύργων, εμίστωσε αυτούς τους γεργούς και επεδήμησε. Το φρόντισε κατά τον καλύτερο τρόπο τον αμπελώνα. Αλλά όταν ήρθε ο καιρός των καρπών, έστειλε ένα δούλο να φέρει καρπούς. Αυτοί τον έπιασαν, τον έδιραν, τον έστειλαν κενό, έστειλε κι άλλον, τον σκότωσαν, έστειλε κι άλλον, τον ιτίμασαν, ατίμασαν, άλλους έδιραν, άλλους φώνευσαν, άλλους ατίμασαν και τότε σκέφτηκε, έχω ένα ιό μονογενή, θα τον στείλω αυτόν, θα τον δραπούνε. Και προσέξτε, αυτή την παραβολή την έλεγε για αυτούς. Που ήταν ο λαός της Ισραήλ, ο αμπελώνας του Κυρίου. Αλλά και τον Υιόν τον σκότωσαν, γιατί ήταν πονηροί και είπαν, εμείς θα γίνουμε κληρονόμοι. Και ρωτάει τώρα αυτούς, τι πρέπει τώρα ο άνθρωπος αυτός, ο ιδιοκτήτης του αμπελώνα, να κάνει στους γεωργούς αυτούς? Και απάντησαν, με κακό τρόπο να ανταποκριθεί στους κακούς ανθρώπους. Αλλά κατάλαβαν ότι το λέει για αυτούς. Και ζήτησαν πάλι να τον πιάσουν. Αλλά φοβήθηκαν. Και ξαναχρησιμοποιούν άλλη πονηριά τώρα. Φωνάζουν Φαρισαίους η δεύτερη δοκιμασία. Η πρώτη ήταν από αρχιερείς, γραμματείς και πρεσβύτερους τους άρχοντες. Τώρα από Φαρισαίους και Ηρωδιανούς. Και πάνε τώρα με πονηριά. Πίσω από εκεί, αδερφοί, κρύβεται ο διάβολος, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Όταν έρχονται με πονηριά να χαλάσουν αυτό που ο Θεός φτιάχνει, μη φοβάσαι. Ο διάβολος είναι ο Κύριος να τον επιτιμήσει. Διδάσκαλε, εξεύρωμε ότι είσαι αληθινός και δεν σε μοιάζει για τίποτα και όλο την αλήθεια λες. Γιατί δεν βλέπεις σε πρόσωπο ανθρώπου, αλλά επαληθείας
την οδόν του Θεού διδάσκεις. Είναι συγκεχωρημένο να δώσουμε δασμό στην Κέσαρα ή όχι, να δώσουμε ή να μην δώσουμε? Και αν πει να δώσουμε, τον κατηγορήσουν στους Ισραηλίτες. Αν πει να μην δώσουν, τον κατηγορήσουν στους Ρωμαίους. Τέλεια παγίδα. Αλλά η σοφία του Θεού δεν παγιδεύεται από την πανουργία του διαβόλου. Ο Κύριος να διασκεδάσει, είπε ο Δαβίδ, τις βουλές του Αχιτόφελ. Δεν παγιδεύεται. Ο άνθρωπος του Θεού δεν παγιδεύεται. Αρκεί να έχει αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά. Να είναι ταπεινός, να βρίσκει χάρη από το Θεό. Η καρδιά του να είναι καθαρή. Και ο Θεός θα είναι μαζί του να τον ελευθερώνει. Ο Θεός να μας χαρίσει μια τέτοια καρδιά, ένα τέτοιο φρόνημα και ένα τέτοιο περπάτημα, ώστε να απολαμβάνουμε την προστασία του Θεού. Και απάντησε με απάντηση πάλι σοφίας. Για δώστε μου ένα δινάριο, και εκείνοι έφεραν. Τι είναι η εικόνα αυτή και η επιγραφή? Ιδέ είπαν προς αυτούς του Κέσαρος. Και η απάντηση που αποστόμωσε τη σοφία και την πανουργία του ανθρώπου και των διαβόλων και του διαβόλου. Απόδοτε, αλλά είναι και μια εντολή, απόδοτε τα του Κέσαρος στον Κέσαρα και τα του Θεού εις τον Θεόν. Και απεστομώθησα. Πάλι τον ελευθέρωσε ο Θεός. Πάλι η δοκιμασία του αρνίου, του αμνού είναι αποδεδειγμένα, είναι άμωμο το αρνίον. Η δοκιμασία και ο πειρασμός απέτυχε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέγει, ο Απόστολος Ιάκωβος, πάσαν χαρά νομίσατε όταν περιπέστης διαφόρους πειρασμούς. Γιατί δοκιμάζεται η πίστη σας και η πίστη, αν έχει υπομονή, θα έχει έργο αγαθών. Δηλαδή πειράστηκες, πειράστηκα με την ενέργεια αυτού του ανθρώπου, με την ενέργεια εκείνου, με αυτό το πράγμα, με το άλλο. Είναι καλό, δόξασε το Θεό, χαίρου. Γιατί αν ξεπεράσεις αυτόν τον πειρασμό, που με τον πειρασμό ο Θεός τον επιτρέπει να δοκιμάζει την πίστη σου, τότε θα σε αυξήσει πνευματικά, θα σε αναβαθμίσει και ακόμη πιο πολύ θα σε ευλογήσει. Τώρα, τρίτον, ήρθε η σειρά των Σαδουκαίων, των ψευδοδιδασκάλων, των αιρετικών θα έλεγα. Για έλα πες μου εσύ που καταλαβαίνεις και τα ξέρεις όλα, και αρχίζουν τώρα και δημιουργούν μια ωραία ιστορία. Ήταν 7 αδέλφια, παντρεύτηκε ο πρώτος μια γυναίκα, δεν έκανε παιδιά, και ο Μωυσής τι είπε? Να νηστήσει παιδί ο δεύτερος. Ο δεύτερος, ο τρίτος, ο έβδομος, κανένα παιδί. Για πες μας εσύ που ξέρεις, μετά το θάνατο σε ποιον θα ανήκει αυτή η γυναίκα? Και είπε ο Χριστός κάτι πολύ σημαντικό, αδερφοί. Πλανάστε πολύ, επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές και τη δύναμη του Θεού. Δεν γνωρίζετε το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτός πλανάται πολύ, αδερφοί. Όποιος δεν μένει στο Λόγο του Θεού και στην δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, οδηγείται εκ των πραγμάτων σε πολύ μεγάλη πλάνη. Ακούει διδασκαλίες, ακούει ψέματα, ακούει πάντα άνεμο διδασκαλίας που μεθοδεύεται την πλάνη ο διάβολος μέσα από αυτόν. Όταν όμως ξέρεις τις γραφές αλλά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, δεν θα πλανηθείς. Γι' αυτό μας τα έδωσε ο Θεός αυτά. Γι' αυτό μας έδωσε το Λόγο Του, την αλήθεια Του. Γι' αυτό μας έδωσε και το Πνεύμα το Άγιο. Για να μην μας πλανήσει κανείς. Και τι είπε ο Χριστός στις έσχατες ημέρες? Πρώτος λόγος Του. Βλέπετε μη σας πλανήσει τις. Γιατί πολλοί θα έρθουνε. Από εκεί που δεν το περιμένετε. Από κοντά, από μακριά, από δίπλα. Πολλοί θα έρθουνε. Εσείς προσέχετε μη σας πλανήσει κανείς. Στις γραφές και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Στην μελέτη και στην προσευχή. Αυτά είναι τα όπλα μας. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα. Θυμάμαι είχε έρθει κάποιος και λέει, τι κάνετε εδώ και σας αυξάνει ο Θεός? Δεν είχα καταλάβει τι μου λέγε. Λέω, τίποτα. Δεν μπορεί, κάτι κάνετε. Ερχόμαστε, προσευχόμαστε, ακούμε το Λόγο του Θεού και φεύγουμε. Μόνο αυτό, δεν κάνετε τούτο, δεν κάνετε εκείνο, δεν κάνετε τ' άλλο. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε.
Και αυτά είναι που μας έχει δώσει ο Θεός, αδερφοί. Μελέτη της Γραφής και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Με νηστείες και προσευχές. Με εξήτηση της αλήθειας και με πράξη τη δικαιοσύνη του Θεού. Πλανάστε λοιπόν πολύ, καθώς δεν γνωρίζετε τις Γραφές ούτε τη δύναμη του Θεού. Όσο δε για τη διδασκαλία σας ότι όποιος πεθαίνει τελειώνει, τόσο απλά. Δεν είπε ο Θεός το Μωυσή όταν του μίλησε απ' τη βάτο, εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ? Τι ανοησίες λέτε? Ο Θεός είναι Θεός νεκρών ή ζώντων? Και πέρασε και αυτή την δοκιμασία, τον πειρασμό. Τέταρτη δοκιμασία. Τώρα έρχεται ένας ειλικρινής γραμματεύς. Και προσελθόν εις το γραμματέον ως της οίκουσε αυτόν συζητούντα, του είπε, οίκουσε αυτόν αυτού συζητούντας, είπε ο ειλικρινής γραμματεύς, ποια εντολή είναι πρώτη πασών εντολών? Όχι πειράζοντας, με ειλικρίνεια το απάντησε, του ερώτησε. Και ξέρετε, αδελφοί αγαπητοί, διαφορετικά τα αποκρίνεται ο Θεός στον πονηρό που θέλει τάχα να μάθει, και διαφορετικά ανταποκρίνεται ο Θεός στον αγαθό που θέλει πράγματι να μάθει. Ποια είναι η εντολή μεγαλύτερη από όλες? Και ο Κύριος του είπε το αυτονόητο. Κύριος ο Θεός είναι ένας Κύριος. Αγαπήσεις αυτόν με όλη την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια. Και δευτέρα ομοία ταύτης τον πλησίωσε σαν εαυτόν, και δεν υπάρχει άλλη εντολή μεγαλύτερη από αυτή. Που είπε τότε, που είπε ο Χριστός τότε και που λέει σήμερα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη εντολή. Να αγαπήσουμε τον Κύριό μας, όλη μας την καρδιά, την ψυχή, τη δύναμη και τη διάνοια, αλλά και τον πλησίον μας σαν τον εαυτό. Σαν τον εαυτό μας. Γι' αυτό ο βασιλικός νόμος είναι: μην κάνετε στους άλλους αυτά που δεν θέλουν να σας κάνουν, ή κάντε στους άλλους αυτά που θέλουν εσείς να σας κάνουν. Αν θέλετε εσείς να σας λένε καλά λόγια, και εσείς να λέτε καλά λόγια. Αν θέλετε εσείς να μην σας κατηγορούν, και εσείς μην κατηγορείτε. Αν θέλετε κι εσείς να σας ευεργετούν, εσείς να ευεργετείτε. Βασιλικός νόμος, έτσι τον αποκάλεσε ο Χριστός. Και του είπε ο Κύριός μας, καλός, και του απάντησε, συγγνώμη, ο γραμματεύς, καλώς διδάσκαλε, αληθώς είπας ότι ένας είναι ο Θεός και δεν είναι άλλος εκτός αυτού, και δεν υπάρχει μεγαλύτερη εντολή από το να αγαπήσεις τον Κύριο με όλη σου την καρδιά και τον πλησίον σου τον εαυτόν σου, και τούτο είναι μεγαλύτερο από όλα τα ολοκαυτώματα και τις θυσίες. Και ουδής πλέον ετόλμα να ερωτήσει. Κανένας πλέον δεν μπορούσε να ρωτήσει. Ευρέθη άμωμον το αρνίον. Τώρα όμως ήρθε η σειρά να ρωτήσει ο Χριστός, να ανακρίνει ο Χριστός. Απεκρίθη λοιπόν και αποκριθείς σε όλους πλέον που τον ρώταγαν, έλεγε, πώς λέγουσιν οι γραμματείς ότι ο Χριστός είναι ο Υιός Δαβίδ? Διότι αυτός ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου, και εδώ επιβεβαιώνει τη θεοπνευστία των γραφών αλλά και των λόγων του Δαβίδ και όλων των ανθρώπων του Θεού. Ο Θεός είπε δια Πνεύματος Αγίου. Ο Δαβίδ έγραψε, αλλά Θεός είπε δια Πνεύματος Αγίου. Διότι ο Δαβίδ είπε δια του Πνεύματος του Αγίου, είπε ο Κύριος προς τον Κύριό μου, κάθω εκ δεξιών μου ο Κύριος, ο Παντοκράτορας, ο Θεός, προς τον Κύριό μου, τον Ιησού Χριστό, κάθω στα δεξιά μου, έως σου θέσω εγώ παντοδύναμος ο Πατέρας τους εχθρούς υποπόδιων των ποδών σου. Αυτός λοιπόν ο Δαβίδ λέγει αυτόν Κύριον, και πότε είναι Υιός αυτού? Πώς είναι δυνατόν να είναι Υιός και Κύριος? Υιός σαν άνθρωπος, Κύριος σαν Υιός Θεού. Και άκουγαν ευχαρίστως. Και τώρα περιγράφει το χαρακτήρα των γραμματέων, που είναι το υπόδειγμα του ό,τι χειρότερο έχει να αντιμετωπίσει ο Θεός από τον άνθρωπο. Και είπε προς αυτούς, εν τη διδαχή του,
προσέχετε από τον γραμματέον. Για ποια πράγματα? Πρώτον, ποιος είναι ο γραμματεύς που πρέπει να τον προσέχουμε? Πρώτον, οι οποίοι θέλουν να περιπατώσει στολισμένοι. Ακούτε τι λέει? Να περπατάνε στολισμένοι στο σώμα, η εξωτερική εμφάνιση. Αυτό το πνεύμα του να στολίσω το σώμα μου. Δεύτερον, αγαπώσει τους ασπασμούς εν τις αγορές. Δείχνουν την αγάπη τους με ασπασμούς στις αγορές. Η αγάπη όμως δεν είναι με λόγο και με γλώσσα, αλλά είναι με έργο και αλήθεια. Τρίτον, αγαπούν τας πρωτοκαθεδρίας εν τις συναγωγές. Αυτό είναι φοβερό. Την πρώτη θέση, την καλύτερη θέση, αγαπάνε να τους τιμάνε οι άνθρωποι. Ενώ θα έπρεπε να αγαπάνε, να τιμάνε τους ανθρώπους. Είναι άλλο το πνεύμα του Χριστού και άλλο το πνεύμα των γραμματέων. Αυτών των γραμματέων. Ο Χριστός θέλει το πνεύμα του να περπατάμε με το φρόνημα του πνεύματος, κατά το πνεύμα, και αυτοί υπερπατάνε με το φρόνημα της σάρκας. Αγαπάνε τους πρώτους τόπους στα δείπνα. Εκεί που τρώνε, στους δείπνους. Πάντα να διακρίνονται. Εγωισμός, φιλοπρωτεία, ο Θεός να μας φυλάει. Διεκδίκησης αξιωμάτων, διεκδίκησης τιμών. Κι όμως ο Χριστός τι λέει? Όποιος από μόνος του υψώνει τον εαυτό του, εγώ ο Θεός θα τον ταπεινώνω. Και όποιος από μόνος του ταπεινώνει τον εαυτό του, εγώ ο Θεός αυτόν θα υψώνω. Είναι λοιπόν οι άνθρωποι που θέλουν να υψώνουν τον εαυτό τους και είναι και άνθρωποι που ταπεινώνουν τον εαυτό τους. Ο Θεός να μας φυλάει. Και μάλιστα λέει η Γραφή, κατατρώγουν τα σικία των χειρών. Κατατρώγουν τα σικία των χειρών, των αδυνάτων. Τρώνε τις οικίες των αδυνάτων. Εκμεταλλεύονται, κλέβουνε, ληστές. Και το ξαναλέω, ληστές όχι μόνο στα φυσικά, ιδιαιτέρως στα πνευματικά. Ξέρεις τι θα πει να του κλέψεις την ειρήνη του άλλου? Ξέρεις τι θα πει να τον διαλύσεις? Να τον σκανδαλίσεις? Κακός βέβαια αυτό σκανδαλίζεται, αλλά εσύ να τον σκανδαλίσεις, να τον εκμεταλλεύεσαι, να δείχνεις ότι τον υπηρετείς και εσύ να τον εκμεταλλεύεσαι, ότι τον εξυπηρετείς και να τον εκμεταλλεύεσαι. Έλα να δουλέψεις για μένα και θα σου δώσω 20 ευρώ το μήνα. Γιατί αδερφέ μου? Ναι, αλλά πέσανε οι τιμές. Εμείς δεν πάμε με βάση τις τιμές. Εμείς πάμε με βάση τη δικαιοσύνη του Θεού. Πώς θα ζήσει ο άνθρωπος αυτός με 20 ευρώ το μήνα? Πώς θα φάει? Πώς θα καλύψει τα έξοδά του? Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο χριστιανός έχει τη δικαιοσύνη του Θεού. Δεν είναι ληστής. Δεν εκμεταλλεύεται. Προσφέρει. Βεβαίως ότι μπορεί. Άλλο αυτό. Ό,τι μπορώ. Αυτό ναι. Αλλά όχι να μπορώ και να την κάνω κόλπο. Ληστεύουνε τις χείρες, τους αδύνατους ανθρώπους, τους απροστάτευτους. Να του γίνει καλό αυτόν του ανθρώπου. Και μάλιστα επί την προφάση της μακράς προσευχής και μάλιστα με την πρόφαση της εύνοιας. Είδες τι καλός που είμαι, σου δίνω δουλειά. Είδες τι καλός που είμαι, προσεύχομαι για σένα. Αλλά ληστής. Ληστής της ψυχής, ληστής της δουλειάς, ληστής των ανθρώπων.
αυτοί θα έχουν μεγαλύτερα καταδίκη. Και είναι το μόνο σημείο που γράφει για τη διαφοροποίηση της καταδίκης. Μεγαλυτέραν καταδίκην, γιατί είναι γραμματείς και ξέρουν το Λόγο του Θεού. Είναι άνθρωποι του Θεού. Είναι άνθρωποι που ο Θεός τους έχει δώσει τη δυνατότητα να μιλάνε για το Λόγο του, να διευκρινίζουν το Λόγο του. Αυτοί θα έχουν μεγαλυτέρα καταδίκη. Θεός να μας φυλάει. Άρα υπάρχει μικρή καταδίκη, μεγαλύτερη και πολύ μεγαλύτερη καταδίκη. Μικρή καταδίκη, μεγάλη καταδίκη και μεγάλη καταδίκη. Και η μεγάλη καταδίκη είναι για τους γραμματείς που προσποιούνται ότι κάνουν μακριές προσευχές και είναι ληστές και στα φυσικά και στα πνευματικά. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ο Κύριος, είναι τα τελευταία του λόγια που τα λέει δημόσια. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ο Κύριος τι λέει και σε ποιους τα λέει. Τώρα όμως και ο έπαινος του Κυρίου. Και καθίσας απέναντι του γαζοφυλακίου, θεωρούσε πόσο όχλος έβαλε το χαλκόνι στο γαζοφυλάκιο. Και πολλοί πλούσιοι έβαλαν πολλά. Και ελθούσα μία χείρα φτωχή. Έβαλε 2 λεφτά, δηλαδή 1 κοδράτι, ένα νόμισμα. Και προσκαλέσα στους μαθητάς, λέγει προς αυτούς. Δεν είδαν οι μαθητές και κανείς δεν έβλεπε τι έβαζαν. Μόνο ο Χριστός βλέπει. Αλλά από αυτά που βλέπει διδάσκει. Αληθώς σας λέγω ότι αυτή η χείρα η φτωχιά έβαλε περισσότερο από όλους όσους έβαλαν στα γαζοβυλάκια τους πλούσιους που βάζαν πολλά. Αυτή έβαλε στα μάτια του Πατέρα μου, στα μάτια του Θεού περισσότερα από όλους. Γιατί? Γιατί όλοι εκ του περισσεύματος αυτούς εις αυτούς έβαλαν. Είναι η σχετικότητα της ενέργειας του χριστιανού. Όταν έχω 1 χιλιάρικο και βάζω 1 κατοστάρικο είναι πολλά, αλλά είναι το 10%. Όταν όμως έχω 1 πεντακοστάρικο και βάζω 1 κατοστάρικο, δεν είναι ίσα, είναι διπλάσια στα μάτια του Θεού. Και όταν έχω 1 κατοστάρικο και βάζω 1 κατοστάρικο, εδώ είναι πάρα πολλά. Αυτή όμως εκ του υστερήματος αυτής έβαλε πάντα όσα είχε, όλη την περιουσία αυτής την επίνεσε. Και ο έπαινος του Κυρίου έχει αποτέλεσμα. Τι λέτε, σε αυτήν ο Κύριος μετά τι θα έκανε? Πολλαπλάσια. Βρήκε τον τρόπο να έχει την εύνοια του Θεού. Μπορεί να μην είναι και τόσο στο Λόγο του Θεού, να μην στέκεται καλά, αλλά βρήκε τον τρόπο να την ευλογήσει ο Θεός. Τι ωραίο πράγμα είναι να βρίσκει ο καθένας από μας το δικό του τρόπο να κερδίζει την ευλογία του Θεού. Και την κερδίζεις όταν προσφέρεις ότι όχι από αυτά που έχεις, αλλά από αυτά που δεν έχεις. Από εκεί και πέρα θα μιλήσει τώρα ο Κύριος μας για τις έσχατες ημέρες που δεν θα ασχοληθούμε, και την Πέμπτη θα αρχίσουμε να μιλάμε για την Τετάρτη και την Πέμπτη. Και από εκεί και πέρα Παρασκευή τη Σταύρωση και Θεού θέλοντος την Κυριακή την Ανάσταση. Όμως αδελφοί αγαπητοί, για μας δεν είναι μεγάλη εβδομάδα. Ο Χριστός έχει αναστηθεί και είναι αναισθημένος μέσα στην καρδιά μας. Για μας είναι μεγάλη διδασκαλία. Όχι μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη διδασκαλία. Ο Θεός να μας ευλογήσει, να μας φυλάξει για να χαίρεται στο περπάτημά μας και να δοξάζεται στη ζωή μας. Αμήν.